είμαστε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ένα πανεπιστήμιο που κατεξοχήν καινοτομεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουρέτα? Εντάξει, αφού το λέτε εσείς. Λοιπόν, η καινοτομία είναι και ένα αποδεδειγμένο ότι κάποιος, αν θέλει να ξεχωρίσει και να καθιερωθεί σε έναν χώρο, πρέπει να καινοτομήσει. Πώς καινοτομεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τι κάνει, τι έρευνες αναπτύσσει? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτό δεν είναι κάτι που είναι βάλεις ας πούμε ένα κέρμα και παίζει το τραγούδι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να έχει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό για να το φτάσει να το κάνει. Θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτό που προσπάθησα εγώ στο δικό μου το εργαστήριο από τότε που ξεκινήσαμε το τμήμα εδώ και 15 χρόνια, γιατί ήμουν από τους πρώτους που ήρθαμε να το φτιάξουμε το τμήμα, μαζί με άλλον έναν συνάδελφο. Βιοχημίας. Ναι, και βιοτεχνολογίας, το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα σχετικό με τη βιοχημία. Έπρεπε να φτιάξει ένα όραμα. Και για να το φτιάξει το όραμα, έπρεπε να το έχεις στο κεφάλι σου μέσα ξεκαθαρισμένο τι θες να κάνεις ακριβώς. Και αυτό το πράγμα να το μεταφέρεις και στους συνεργάτες σου. Και αφού το μεταφέρεις, να το πιστέψουν και να τους δείξεις ότι εκεί θα πρέπει να φτάσουμε και με συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο να τους πείσεις. Αυτό δεν είναι απλό, όπως το περιγράφω, παίρνει χρόνια πολλά και ουσιαστικά αυτό το οποίο προσπάθησα να κάνω και φαίνεται ότι πέτυχε από τα αποτελέσματα, είναι να πείσω τους συνεργάτες μου και τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω και τις επιχειρήσεις, που χωρίς αυτές δεν μπορείς να προχωρήσεις πια. Ναι, ότι μπορεί να μετατραπεί ο ακαδημαϊκός πόρος σε οικονομικό πόρο. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα είναι σε όλη την Ευρώπη μετά το 70, υπάρχουν τρεις αποστολές των πανεπιστημίων. Είναι η εκπαίδευση, είναι η έρευνα και είναι και πώς θα μετατραπεί, θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της περιφέρειας στην οποία ανήκει. Αυτό εμείς το έχουμε σαν προτεραιότητα, το τρίτο, τα δύο πρώτα εννοείται ότι υπάρχουν. Γιατί αν δεν έχεις καλούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύεις, δεν θα κάνεις καλό και το τρίτο. Επομένως, αυτό το πράγμα πήρε σάρκα και οστά και εδώ αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε ένα χώρο που είμαστε καμιά δεκαπενταριά άτομα, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί, μεταδιδακτορικοί φοιτητές, ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με διάφορα projects του εργαστηρίου, τα οποία έχουν ένα στόχο και ένα όραμα, πώς θα δημιουργήσουν προστέμενη αξία σε προϊόντα της χώρας μας. Το μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι εισάγουμε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ προϊόντα αγροτικής παραγωγής για να τα φάμε. Ενώ έχουμε την ελληνική γη που έχουμε, θα βέβαια παράγουμε και 10 δισεκατομμύρια αγροτικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, αλλά δυστυχώς από αυτά, ενώ θα έπρεπε να έχουμε μια πολύ μεγάλη αξία να εξάγουμε τρόφιμα μόνο 5 δις, ενώ σύμφωνα με τη δυναμική θα μπορούσαμε να κάνουμε 15 ή και 20. Εμείς λοιπόν, επειδή αυτό είναι κορυφαίο για τη χώρα μας, αυτό το κομμάτι της αγροδιατροφής, ασχολούμαστε και έχουμε επενδύσει πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϊόντα, τρόφιμα για τον άνθρωπο και για τα ζώα με προστέμενη αξία, με σκοπό αυτά τα οποία παράγουμε να φτάνουν στην αγορά, που έχουμε φροντίσει να φτάνουν μέσω εταιριών που έχουμε ιδρύσει και συμμετέχουμε, και αυτά τα χρήματα τα οποία προέρχονται από τις πωλήσεις, ένα πολύ μεγάλο μέρος με συμβόλαια γυρίζει στο Πανεπιστήμιο και στηρίζει εδώ αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που βλέπετε να δουλεύουν. Τώρα κάτι καινοτομικό τρέχεται, ένα συγκεκριμένο. Τρέχουμε διάφορα πράγματα. Αυτή την εποχή έχουμε τρία project τα οποία μας ενδιαφέρουν πολύ. Πρώτον είναι η δημιουργία μιας ζωοτροφής που έχει προκύψει από όλα των ελαιοργείων και η οποία σε συνεργασία με το ΤΕΗ, με τον καθηγητή τον κύριο Πετρωτό, τελειώνει ένα διδακτορικό που έχουμε αποδείξει ότι η ζωοτροφή αυτή βοηθάει πάρα πολύ την ανάπτυξη των χοιρινών και των πτηνών, των κοτόπουλων, και βελτιώνει και την ποιότητα του κρέατος. Οπότε, λύνοντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που αυτό το απόβλητο είναι τρομερά τοξικό για το περιβάλλον, δημιουργούμε και μια ζωοτροφή με προστέμενη αξία. Αυτό θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε διάφορες περιοχές για να μπορούν να μην πετούν το κατσίγαρο, αυτό που λέμε, στο περιβάλλον και να δημιουργούν μια ζωοτροφή. Δεύτερο, έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα με συνεργασία με την Coffee Island, την εταιρεία, και μελετάμε
την ποιότητα του καφέ ο οποίος εισάγεται στην Ελλάδα από τη συγκεκριμένη εταιρεία που είναι 1000 τόνοι το χρόνο και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϊόντα τα οποία θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή βιολογική δράση για τον άνθρωπο και για τον καταναλωτή. Κάτι το οποίο είναι αρκετά δυναμικό, έχουμε σημαντικά αποτελέσματα, ακόμα δεν μπορώ να σας τα ανακοινώσω. Πάντως είναι σημαντικό να μου πείτε, σας βρήκε η Coffee Island το επιχειρηματία ή εσείς βρήκατε τον επιχειρηματία? Γιατί προσφάτως συμμετείχα σε μία ημερίδα και μαλώνανε οι επιχειρηματίες με τους ακαδημαϊκούς. Οι ακαδημαϊκοί πίστευαν ότι είναι μια άρια φυλή, συγγνώμη να σας προσβάλλω, είστε καθηγητής, που πρέπει όλοι να τρέχουμε γύρω από τους ακαδημαϊκούς. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς έγινε το κόνσεπτ? Πέρασα κάποια κρίσιμα χρόνια τη ζωή μου στις ΗΠΑ και εκεί έμαθα το εξής, ότι όταν κανείς κάνει καλή δουλειά, θα έρθει ο άλλος και θα του χτυπήσει την πόρτα. Άρα. Ήταν νομίζω νομοτελειακό το να συναντηθούμε άνθρωποι οι οποίοι κάνουν καλή δουλειά στην έρευνα με ανθρώπους που κάνουν καλή δουλειά στον επιχειρηματικό τομέα. Και έχουμε αρκετά συμβόλαια με αρκετές εταιρείες που κάνουμε αρκετά πράγματα και φέρνουμε και χρήματα στο πανεπιστήμιο. Διότι το σημαντικό είναι αυτό. Δεν θα μπορούσε κανείς, όπως υπάρχουν πολλοί, να τα κάνουν απ' έξω και να τα παίρνουν με άλλο τρόπο. Εμείς κάνουμε συμβόλαια με το Πανεπιστήμιο, γιατί στηρίζουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένας σημαντικός άξονας ανάπτυξης για την Ελλάδα και πρέπει να αναδειχθεί σε έναν οικονομικό πόρο. Να σας πω, εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με πόσες εταιρείες έχετε συνάψει συμβόλαια και πόσα χρόνια έχει που υφίσταται αυτό? Το τμήμα είναι 15 χρόνια. Εμείς ενεργά τα πρώτα 4-5 χρόνια στείναμε πάρα πολλά πράγματα και δουλεύαμε νυχθημερών, περνάγαμε ακόμα και πλακάκια δηλαδή για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό που ο κόσμος νομίζει ότι κάνει ένας ερευνητής και καθηγητής να πηγαίνει να κάνει μάθημα και να πίνει ούζα μετά και λοιπά. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Έχει πάρα πολλή δουλειά, όλοι, χωρίς Σάββατα, Κυριακές, αργίες, ταξίδια, συνεργασίες, να πας να βρεις, να μιλήσεις, να απογοητευτείς. Να φας πόρτα εις τη λαϊκή. Να ταπεινωθείς από τους ανθρώπους της αγοράς, γιατί αυτό το πράγμα δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, πόσο μπορεί να ταπεινωθεί ένας ακαδημαϊκός από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ενδεχόμενα συνεργάτη σου, αλλά δεν θα σου φερθεί σωστά. Υπάρχουν και αυτά. Πώς να προσβάλλει τη δουλειά σας? Τώρα δεν είναι, με πολλούς τρόπους. Αλλά βέβαια υπάρχουν και πάρα πολύ σοβαροί επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 συμβόλαια με διάφορες εταιρείες. Στα 15 χρόνια. Στα 15. Κάποια είναι πενταετή που τρέχουν. Κάποια από άλλες εταιρείες. Έχουμε με το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου στην Ελλάδα, που τους κάνουμε τον έλεγχο των υγρών που μπαίνουν όσον αφορά την τοξικότητα και τους εκδίδουμε τα νόμιμα πιστοποιητικά, που είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο με αρκετά χρήματα το χρόνο, μέσα από το οποίο πληρώνονται αρκετά παιδιά. Έχουμε συμβόλαιο με μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία της Αμερικής, η οποία μας βρήκε και τους κάνουμε κλινικές μελέτες για ένα μηχάνημα καινούριο που βγάζουν, που μετράει τις ελεύθερες ρίζες και αφορά κυρίως ασθενείς και αθλητές. Έχουμε 2 μεγάλα συμβόλαια με μεγάλα διαιτολογικά κέντρα της Αθήνας. Έχουμε συμβόλαιο με την Κρήτη, που έχουμε στήσει εκεί μια μεγάλη δουλειά στο Πόρτο Ελούντα, που κάνουμε αναλύσεις σε τουρίστες, γενετικές αναλύσεις και τους φτιάχνουμε το διαιτολόγιο. Έχουμε συμβόλαιο με την Coffee Island. Το τελευταίο συμβόλαιο. Ναι. Δηλαδή, η Coffee Island αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί την έρευνά σας πάνω σε αυτά που σας ζήτησε? Δεν μας ζήτησε, παρήγγειλε κάτι. Συμφωνήσαμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες του καφέ που εισάγεται στην Ελλάδα και να βρούμε με ποιο τρόπο τα ροφήματα θα είχαν τη βέλτιστη αξία για τον καταναλωτή. Δεν μας ζήτησε, βρείτε εκείνο. Απλά προέκυψε αυτή η συνεργασία και να βελτιωθούν αυτοί ως επιχειρηματίες και εσείς. Και πληρώνει την υποτροφή ενός φοιτητή που κάνει το διδακτορικό του, που είναι εκεί απέναντι ο Αλέξανδρος. Και τα αναλώσιμα και αυτά. Είναι ένα ποσό σημαντικό για μας. Περίπου έχουμε ένα τζίρο αρκετό το χρόνο, ο οποίος προκύπτει από όλα αυτά τα πράγματα που στηρίζουν τους φοιτητές μας που κάνουν τα διδακτορικά τους και τα μεταδιδακτορικά τους, με αποτέλεσμα προσφέρουμε περίπου 10 θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή το εργαστήριο, με τη δραστηριότητα που έχει, και φέρνει και έσοδα στο Πανεπιστήμιο πολλαπλά από το μισθό που μου δίνει. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα ωραία που γίνονται σε οργανισμούς, φορείς της χώρας μας, να μην μένουν μέσα στα κτίρια τους, να βγαίνουν προς τα έξω, να πάμε στο διατάφτα λίγο. Και εσείς το έχετε καταφέρει. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να φροντίσουμε να γίνει.
και από γενικά να υπάρχει, θέλει προβολή και από το Υπουργείο, θέλει μια οργανωμένη προσπάθεια ούτως ώστε και ο φοιτητής να μάθει να μην μοιείται στο να γίνει υπάλληλος κάποιου. Και με βοηθάτε στο επόμενο ερώτημα που αφορά την επόμενη γενιά. Έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές με τίτλους, έξυπνα παιδιά, που πραγματικά έχουν κάνει το δικό τους αγώνα στα πανεπιστήμια. Αλλά όταν τελειώνουν δεν βρίσκουν δουλειά, δεν μπορούν να τους απορροφήσει η αγορά. Δείτε λιγάκι, αυτό το πράγμα είναι κάτι, θα πρέπει το παιδί να υποστεί μια πολύ καλή εκπαίδευση, να έχει πολλά εφόδια. Θα πρέπει να πάει και στο εξωτερικό, να ανοίξει τα φτερά του, να νιώσει ότι είναι ένας παγκόσμιος πολίτης και παγκόσμιος ερευνητής με εμπειρίες, αλλά θα πρέπει να φροντίσει και η δεδομένη χώρα να μπορεί να τον αξιοποιήσει την προστέμενη αξία αυτή, γιατί δεν είναι σωστό μια κοινωνία να επενδύει, να μορφώνει έναν άνθρωπο και μετά την προστέμενη αξία να την καρπώνει το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Σουηδία. Ναι, αυτό σήμερα δεν το θέλουμε. Αυτό γίνεται. Θα αλλάξει, πώς τα βλέπεις. Κοιτάξτε, πρέπει να αλλάξει και φροντίζουμε στο να αλλάξει. Τουλάχιστον όσο ζούμε και όσο μπορούμε μέχρι να είμαστε. Πάμε και στο άλλο. Την άλλη καινοτομία που έχετε με τα γουρουνάκια. Ναι, αυτό κάνουμε. Πιο πρόσφατο νομίζω. Ναι, προσπαθούμε. Έχουμε αποδείξει ότι η διατροφή των νεαρών γουρουνιών, των νεογέννητων μέχρι κάποια ηλικία που τα παρακολουθούμε, με την ζωοτροφή που προέρχεται από τα απόλυτα των ελαιουργείων, τα βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη, τους αλλάζει την άμυνά τους και τους βελτιώνει και την ποιότητα του κρέατος. Οπότε αυτό είναι σημαντικό για μας και έχουμε αρκετά άτομα τα οποία. Τώρα είναι το μισό εργαστήριο εδώ και το μισό είναι εκεί. Είναι 5-6 άτομα. Τι εκεί. Δηλαδή ακριβώς, για πείτε μας, μακαδάκι. Φροντίζουν τα γουρουνάκια, παίρνουν δείγματα αίματος. Πώς επηρεάζει. Είναι ένα ολόκληρο πρωτόκολλο το οποίο κρατάει 2 χρόνια, έχει ακόμα άλλο 1 χρόνο. Και δουλεύουμε πάρα πολλά άτομα σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει πολλές απαιτήσεις, έχει πολλές ομάδες, πολλά πειραματόζωα. Και τι τα ταΐζετε αυτά? Τα ταΐζουμε μια ζωοτροφή η οποία έχει προκύψει από τον κατσίγαρο, αυτό το ζουμί, το λιόζουμο, το οποίο είναι απόβλητο και πετιέται, άχρηστο. Αναφέρατε εδώ το πρωτόκολλο ουσιαστικά. Το οποίο έχουμε φτιάξει μια ζωοτροφή που τους κάνει καλό. Αυτό θα κάνει καλό εμάς τους ανθρώπους. Και εμάς μας κάνει, αν φάμε τα γουρουνάκια που έχουν τραφεί με αυτό, γιατί έχουν καλά λιπαρά στο κρέας τους. Οπότε είναι ωφέλιμο να τα τρώμε. Ελπίζω κάποια στιγμή έχουν ήδη ενδιαφερθεί 2-3 εταιρείες. Ναι. Είχαμε μια συνάντηση με την Τράπεζα Πειραιώς πριν από κάνα μήνα που είχαν ενδιαφερθεί πολύ και αναμένουμε το ραντεβού και με μια ιταλική εταιρεία. Και μας είδαν και μας βρήκαν και το Κώστα Ναδαρίνο από την Πελοπόννησο που έχουν εκεί ένα θέμα με τα ελαιουργεία και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Είναι κάτι σε συνεργασία πάντα με τον κύριο Πετρωτό, με το ΤΕΙ δηλαδή, που εσείς έχουμε. Εδώ στη Θεσσαλία δεν πετάτε τίποτε. Δεν έχετε τίποτε για πέταμα. Τα παίρνετε, τα επεξεργάζεστε και ξανά. Δουλεύουμε πάνω στα απόβλητα και με το τυρόγαλο έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά πολλά χρόνια και συνεχίζουμε να κάνουμε και έχουμε βγάλει πολλά προϊόντα. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα οποία θεωρητικά είναι απόβλητα, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρώτη ύλη πολύ σημαντική για την διατροφή μας και μάλιστα προϊόντα που δεν υπάρχουν αλλού. Δηλαδή, το εγωπρόβιο τυρόγαλο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Το λάδι μας είναι χαρακτηριστικό εδώ και το. Οπότε, έχουμε εστιάσει σε πράγματα τα οποία είναι μοναδικά για να μπορούν να έχουν και τα προϊόντα να έχουν μια ιδιαιτερότητα. Και να προβάλλουμε και την περιοχή μας και τη χώρα μας. Μα η γεωργία και ο τουρισμός είναι η Ελλάδα μας. Τώρα, εντάξει, είναι η περιφέρεια η δική μας έχει ιδιαιτερότητες, έχει μια πολύ μεγάλη πρωτογενή αγροτική παραγωγή, υστερεί στη μεταποίηση πολύ, προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε αυτόν τον τομέα, υστερεί στον τουρισμό. Και ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν για την περιφέρεια που το αναφέρετε, γιατί είστε και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Ήθελα να μου πείτε, η περιφέρεια Θεσσαλίας τι δράσεις αναπτύσσει, πώς στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια του Πανεπιστημίου και γενικότερα των επιχειρηματιών που θέλουν να αναπτυχθούν, να αναπτύξουν καινοτομία, να κάνουν έρευνα. Δείτε, γίνεται μια προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο να βοηθήσει στο να αναδείξει το πόσο χρήσιμο θα μπορούσε να είναι. Εμείς φτιάξαμε το σχέδιο του 14-20, το οποίο η ομάδα μου δηλαδή που έχει εγκριθεί και έχει αναδείξει το τι θα πρέπει να γίνει. Και αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη δουλειά
και τα χρήματα που υπάρχουν να πάνε στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα όπως αποφασίστηκε στο αγροδιατροφικό μοντέλο σε σχέση με τον δημιουργικό πολιτισμό και τουρισμό. Τι εννοώ, να πάνε, θα πάνε, υπάρχει πρόγραμμα που τρέχει. Κοιτάξτε, το διατάφτα είναι το πρόβλημά μας στη χώρα. Έχει εγκριθεί, έτσι το έχει σχεδιαστεί. Το τι θα γίνει, εάν ήμουν εγώ ο άνθρωπος ο οποίος έπαιρνα τις αποφάσεις, θα σας απαντούσα. Εγώ όμως δεν είμαι, είναι άλλος ο ρόλος μου. Εσείς λέγεται ότι δεν πρέπει να πετάξετε εδώ πέρα. Ο ρόλος μου είναι να βοηθώ με ιδέες, ούτως ώστε να μπορεί να προχωρήσουν κάποια πράγματα και να τα αποδεικνύει ότι όντως είναι έτσι. Αυτό λοιπόν μπορώ να το συμμεσχωρείτε λιγάκι. Αυτό το κάνουμε σωστά, όπως πρέπει και αυτό να γνωρίζετε. Γιατί η αναγνώριση, ξέρετε, κυρίως γίνεται όταν οι άνθρωποι που είναι στην αγορά σε αποδεχτούν. Ναι. Τώρα αυτή η ομάδα εδώ τι είναι, πώς τη βλέπετε την ομάδα, είναι καλή ομάδα. Πώς τη βλέπετε την ομάδα, είμαστε 2, 4, 6, 8 άτομα. Για να τους έχω συνεργάτες, καλή θα είναι. 8 άτομα, μοιρασμένοι. Ναι. 4, 4. Και είναι και άλλοι 5 που είναι στο... Στο τι είπαμε, στα γουρνάκια, στάβλο. Ναι. Ναι. Είμαστε 13-14 στην ομάδα. Και είναι και δυο κάτω η γραμματεία. Είμαστε 15 συνολικά όλοι μαζί ομάδα.